Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο πρώτο talk show της επαρχιακής τηλεόρασης. Σήμερα έχουμε μια ξεχωριστή παρουσία για εσάς, ξεχωριστή καλεσμένη, πολυσυζητημένη κούκλα, ταλαντούχα, sex symbol, symbol. Αν κάναμε βιβλίο τη ζωή της, σίγουρα θα γράφαμε 3-4 τόμους, ούτε ο London of the Rings τόσα βιβλία. Έχει κοινό που την επιφημεί σε κάθε εμφάνιση. Ζητοκραυγάζει από κάτω, γίνεται χαμός. Αυτούς μόνο κρατάμε, τους άλλους τους διώχνουμε. Δεν έχει... Δεν θα το πω αυτό. Μαζί μας λοιπόν για ψηλή κουβέντα η Τάνια Χαρά. Χαρά. Καλό, ε. Η Τάνια Κέλλη, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε. Γεια σας. Γιατί μου ήρθε η Τάνια Καρά? Έχεις καμιά σχέση? Ναι, είναι πρώτος μου ξάδερφος ο Καράς και μπορείς να το σκέφτηκες. Τι ξέρεις την Καρά? Όχι, ποια είναι αυτή? Υπάρχει Τάνια Καρά? Όχι. Πώς μπερδεύτηκα έτσι? Τάνια Τρίπ υπάρχει. Δεν μας νοιάζουν. Μια έχουμε εμείς την Τάνια Κέλλη. Τάνια, τι κάνεις? Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Αυτό ήταν ένα παιχνίδι για να σπάσουμε τον πάγο. Ωραία. Τον μπαλάκι, παρακαλώ. Να πιω και ένα νερό για τον, για τον πάγο. Μπαλάκι, παρακαλώ. Τον μπαλάκι αυτό είναι για το άγχος. Δεν έχω άγχος. Παναγία μου. Δεν τζουγκρίσαμε. Δεν κάνει το νερό νεύρο σουσιά. Έχεις κι άλλα τατουάζ εκτός τα χείλια στον ώμο? Ναι, αλλά δύο. Αλλά δύο? Mm-hmm. Τι? Μια υπογραφή. Γιατί γελάτε ρε παιδιά, τι έγινε? Τίποτα. Μαζί μου γελάνε καμιά φορά. Μη σε πειράζει αυτό, είναι... Όχι, δεν με ενοχλεί. Έχω άλλα δύο τατουάζ, ένα, όχι τρία συνολικά. Ένα, δύο. Ρολόι. Μια υπογραφή. Αν νομίζω. Τι υπογραφή? Δεν μπορώ να σου πω, είναι μυστικό. Για δείξε μου. Να, φαίνεται στην κάμερα. Βεβαίως. Ωραία. Και ένα στο πόδι φτερό... Αγγέλου. Όχι, βέβαια. Φτερό... Πώς το λένε? Γαλοπούλας. Όχι, ούτε κότας. Φτερό που γράφουμε. Παγωνιού. Σταμάτα. Α, παγωνιού. Ναι. Το παγώνι πεπώνει, το πεπώνει παγώνι. Παγώνι. Τάνια, τι κάνεις, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πολύ. Ή αλλιώς μπορώ να σε αποκαλώ Αλίκη Βουγιουκλάκη? Όχι, Στέφανε, δεν γίνεται. Άμα μου το έλεγες, θα έχω βαφτίσει τη Βουγιουκλάκη. Τι ομοιότητα είναι αυτή που έχεις τώρα? Αυτή τη στιγμή είσαι Τάνια Κέλλη. Αλλά, δηλαδή, μπήκα, μου είπανε μεθαύριο έχεις καλεσμένη Τάνια Κέλλη. Ναι. Να μπω εγώ να δω ποια είναι Τάνια Κέλλη. Ναι, δεν έρχεσαι από εδώ καλύτερα? Θέλω να σε έχω δίπλα. Να δω εγώ ποια είναι η Τάνια Κέλλη. Αλλάζει το θέμα του. Μπαίνω στο YouTube, ψάχνω Τάνια Κέλλη, Αλίκη Βουγιουκλάκη. Αλίκη Βουγιουκλάκη, Αλίκη Βουγιουκλάκη. Τι γίνεται εκεί πέρα? Στο YouTube ή γιατί κάνω την Αλίκη Βουγιουκλάκη? Γιατί τέτοια ομοιότητα, πώς έγινε αυτό? Και πώς έγινε και, την υποδί... και yeah. Όταν την υποδίεσαι, απίστευτη ομοιότητα, έτσι. Δηλαδή, αν κάποιος έβλεπε το YouTube και δεν ήξερε ότι αυτή είναι η Αλίκη Βουγιουκλάκη και έδειχνε ένα βιντεάκι δικό σου έχει και τύχει. Δίπλα έβαζε την Αλίκη στο ναυτικό. Θα πει είναι το ίδιο πρόσωπο μιλάμε. Έχει τύχει με τη Δέσποινα Στυλιανοπούλου. Δηλαδή είμαστε σε ένα κανάλι μαζί σε μια εκπομπή. Της δείχνω μια φωτογραφία μου και μου λέει, αχ, το Αλικάκι μου, αχ, λέει που ήμουν λέει μαζί της στη γέννα της και τη βοήθησε. Λέω, δεν είναι η Αλίκη Βουγιουκλάκη, λέω, εγώ είμαι. Α, τι ωραία. Τι γλυκά. Το 99 ξεκίνησε στις κούκλες. Mm-hmm. Πάω έτσι εγώ από όλα τα θέματα. Ρώτα εσύ, θα σου πω εγώ τι θέλω. Το 99 ξεκίνησε στις κούκλες. Θα φτάσουμε και στο σημείο που θες να τα πεις. Τι θέλω να πω, πού ξέρεις? Δεν ξέρω αν ξέρεις. Μπράβο. Αν ξέρω, ξέρω τι θέλω. Το 99 ξεκίνησε στις κούκλες. Ναι. Κούκλες, να πούμε για εμάς εδώ τους κριτικούς, ότι είναι ένα καμπαρέ, να πω. Mm. Ε? Ένα στυλ καμπαρέ. Ωραία. Κάνουμε star comedy. Και είναι πάρα πολύ γνωστό για την Αθήνα. Και μη σου πω και λίγο για το εξωτερικό. Αν εξομολογηθώ και πω ότι έχει έρθει 5-6 φορές ο Ζαν Πολ Γκοτιέ, έχουν έρθει η Πατρίτσια Φιλμ. Και οι τρεις ήρθαν, και ο Ζαν και ο Πολ και ο Γκοτιέ. Εννοείται. Η Πατρίτσια Φιλ. Λες τα κουλά σου. Τώρα αστείο, θα λες τα κουλά σου, δεν κρατιέσαι. Δεύτερο, λέγε, δεύτερο, λέγε. Δεύτερο χιούμερ. Όχι και καμπούρι, τώρα σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εντάξει. Είπαμε τώρα.
Έχουμε φτιάξει την κάμερα, δεν χρειάζεται να το κάνεις αυτό. Τι έχουμε φτιάξει την κάμερα? Την έχουμε σηκώσει. Όχι, δεν πειράζει, μ' αρέσει να παίρνω σκέρτσα και να ζει στην κάμερα. Σε νοιάζει? Καθόλου, κάνε τη δουλειά σου. Λοιπόν, λέει. Οπότε στις κούκλες, ναι. 99 πρωτοεμφανίστηκες. Ναι. Εσύ είπες στη Μαριλού την ιδιοκτήτρια. Δεν είναι η Μαριλού η ιδιοκτήτρια. Σωστά τα λες. Άμα πεις κάτι λάθος, θα το διορθώσω. Λέγε. Γιατί σάστησες λίγο. Εσύ είπες θέλω να βγω να κάνω σόου, να με δεις και να μείνω. Και αυτή τι είπε, θυμάσαι? Αν θυμάμαι καλά. Ναι. Είχα πιει 3-4 ποτά. Ναι. Αν θυμάμαι καλά, είπε βγες να σε δούμε και άμα αξίζει θα κάτσεις. Και τι έγινε? Είσαι ακόμα εκεί πέρα. Όχι, αγάπη μου, με έδιωξε. Με έδιωξε γιατί ήμουν ένα παρλιακό που πήγα πάνω στο. Το 99 μιλάμε, έτσι. Το 99. Ωραία, να το πούμε αυτό. Το 99, με διώχνει γιατί ήμουν ένα παρλιακό που ανέβηκα πάνω σε μια σκηνή. Είχα βάλει και ένα φουστανάκι σατέν λευκό. Χοροπήδαγα σαν το κατσίκι μου, λέει από παλέ θα σε ξαναφωνάξουμε. Φεύγω από το 99 από τις κούκλες και έρχομαι Ηράκλειο Κρήτης. 99 ήμουνα. Πόσο χρόνο είσαι? Δεν έχει σημασία η ηλικία. Πόσο έλα, είσαι? Έλα, σε παρακαλώ. Ρωτάνε ηλικίες, ένα παρουσιαστή. Και έρχεσαι 2002 λοιπόν εδώ. Που ήταν χάλια, χάλια, η παραλιακή ήταν άφιαχτη. Ενώ και με το που έφτανε, ναι, και τώρα με το που έφτανε 11 η ώρα, όλα νεκρώνανε έξω. Το 2002 νεκρώνανε. Τι κάνανε? Αλήθεια το λες? Τι κάνανε? Μήπως είχες πάει στο Ρέθυμνο ή στον Άγιο Νικόλα και σου λέγανε ότι είναι το Ηράκλειο? Γεια μου, το Ηράκλειο μου αρέσει πιο πολύ και από το Ρέθυμνο και από τα Χανιά. Να τα λέμε αυτά, συγχαρητήρια. Και δεν ήταν κανονισμένο αυτό για τα Χανιά? Όχι, δεν ήτανε, αλλά πρόσφατα πήγα στα Χανιά και μου φαινόταν λες και βλέπω την Αθήνα λίγο πιο βλάχικη, λίγο πιο χωριάτικη. Μην το λέμε τώρα γιατί νομίζω να τα λέμε επίτηδες εμείς οι Ηρακλειώτες εδώ πέρα. Είδες το πιο όμορφο το σημείο των Χανίων? Ποιο ήταν το? Την ταμπέλα που λέει προς Ηράκλειο. Το λέω σε όλο. Ωραία, από τη βιασύνη μου να φύγω από τα Χανιά με το αυτοκίνητο με σταμάτησε η αστυνομία. Τα χαιρετίσματά μου σε όλους τους τηλεθεατές μας και τους φανατικούς τηλεθεατές της Φίλης Κουβέντας στα Χανιά. Μην αλλάξετε κανάλι. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, να σου πω τώρα τι έγινε, πώς έφυγα από εδώ. Βεβαίως. Να το συνεχίσω δηλαδή. Πάμε, φόρτσαρε. Λοιπόν, έφυγα με γκόμενο από εδώ. Όπου σε βρήκε, τον βρήκε στον γκόμενο, ήταν Κεραυνοβόλο. Κεραυνοβόλο, ε. Ήσουν σε ένα μπαράκι, γύρισε και. Όχι, καλά, από σπίτι τον βρήκα. Στον έρωτα με την πρώτη ματιά, για πες. Όχι, ούτε. Δεν είναι ακόμα Πάσχα, μη σου βλύζει. Να σου πω κάτι, ναι, όντως έχεις δίκιο. Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά. Έτσι, να τα λέμε όλα εδώ πέρα που καλύψεις κάνουμε στην ψηλή κουβέντα. Πολύ ωραία μάτια. Ήταν πολύ ωραίο. Επίθετο. Σιγά που θα σου πω και γιατί το επίθετο, και είναι εδώ. Τέλος πάντων, με κυνηγήσαν οι δικοί του. Αλήθεια το λες? Εννοείται. Κριτική οι δικοί του, δηλαδή. Τι θα ήταν? Φανατική, ναι. Κριτική, ορεινή άντρες ή. Ναι, ήταν. Της πόλης, ας πούμε, εντάξει, μετά. Της πόλης, αλλά ήταν. Αλλά. Παλαιών ερχών. Μάλιστα. Και φεύγετε. Φυγαδεύεστε στην Αθήνα. Με καράβι, με αεροπλάνο. Καμία σημασία δεν έχει. Νομίζω ότι είχαμε πάει με φουσκωτό, θυμάμαι καλά. Για την κουβέντα το λέω. Ναι, νομίζω είχαμε πάει με φουσκωτό. Ωραία, καλό γαμπρό βρήκες λοιπόν. Εννοείται. Και φύγατε. Το σκάσαμε. Ωραία. Συνεχίζουμε. Περάσαμε λοιπόν πολλά χρόνια στην Αθήνα, μετά χωρίσαμε και αυτό. Πόσα χρόνια ήσασταν μαζί? Νομίζω 7. Από το 2002 μέχρι το 2009 λοιπόν, ναι. Ναι. Και μιλάγαμε και μετά λίγο παραπάνω. Μετά παντρεύτηκε, έκανε οικογένεια, μια χαρά να είναι, καλά να είναι. Παιδάκι έχει κάνει? Όχι. Μιλάτε ακόμα? Όχι, δεν μιλάμε. Τι θες τώρα, δεν μου μιλάει, δεν θέλει να μου μιλάει. Άμα δηλαδή τώρα που είσαι στο Ηράκλειο, καλή ώρα. Είναι στο Ηράκλειο? Ναι. Άμα τον δεις τώρα στο Ηράκλειο, ρε παιδί μου, και συναντηθείτε και ανταμώσετε που λέμε εμείς εδώ, θα γυρίσει κεφάλι από την άλλη, ας πούμε, θα πάρει τη γυναίκα του, έτσι πάμε. Μα τι έπαθες, άντρα μου? Νικολή, τι έπαθες, γιατί στρίβουμε? Λέω ένα τυχαίο όνομα. Να μην παρεξηγηθώ κιόλας. Τι να σου πούμε, κάτι να σκέφτομαι λίγο έτσι. Αρνητικά και, και ταυτόχρονα και θετικά. Όχι, δεν θα μου μιλήσει. Εσύ θα του μιλήσεις? Άμα δεν σου μιλάει ο άλλος, πώς θα του μιλήσεις? Εννοώ, όχι, άμα εννοώ, τον βλέπεις και σου γυρνάει την πλάτη σαν να μην σε ξέρει, σαν να μην έχει συμβεί ποτέ τίποτα, πώς θα του πεις έλα εδώ με το ζόρι θα μου μιλήσει? Δεν θέλει να μου μιλήσει, δεν του μιλάω. Τι να κάνω? Εγώ εννοούσα ότι δεν θα προτρέξεις να του πεις γεια σου. Θα περιμένεις να δεις πώς θα αντιδράσει αυτός. Άμα θα. Με κοιτάει, τον κοιτάω, με κοιτάει. Εντάξει, αυτό εντάξει. Παίζει, τίποτα παραπάνω. Ας μην μιλήσουμε άλλο, γι' αυτό δεν είμαστε κουτσομπολίσοι και κουμπί εμείς. Το βλέπω. Έτσι κι αλλιώς. Τον είδες τώρα που είσαι αυτή την περίοδο στο Ηράκλειο?
πιούμε λίγο νεράκι, χαλαρώσουμε. Και τους ανθρώπους της Κρήτης αγάπησες. Πραγματικά όμως, πραγματικά. Και τους ανθρώπους. Δεν θέλω να το πω για να. Να γλύψω αυτάκια. Ωραία, ναι. Να γλύψω αυτάκια. Υπάρχουν πολύ καλοί άνθρωποι. Σε ευχαριστούμε. Όντως υπάρχουν πολύ καλοί άνθρωποι. Λίγο με τις γυναίκες έχω ένα θεματάκι. Αλλά... Εννοείς κακία, βλέπεις. Ναι, έχω δει ότι εδώ λίγο οι κριτικές. Αυτό δηλαδή προβληματίζει. Βλέπω μία άσχημη κοπέλα. Κοντή. Άσχημη. Και δεν μιλάω για μένα. Και περνάει μία πανέμορφη από δίπλα της και βλέπω και την κράζει, τη σχολιάζει. Και λέω, καλά, δεν βλέπει αυτή πως είναι και ότι η άλλη που περνάει είναι κουκλάρα, θεά και κράζει η άσχημη την ωραία. Ναι, αυτό δηλαδή πρώτη φορά το βλέπω εδώ. Δεν στην το Αθήνα. Έχουν οι γυναίκες γενικά αυτό δηλαδή. Στην Αθήνα, όχι. Στην Αθήνα θα κράξει η ωραία την άσχημη. Κάτι εδώ... τίμιο δηλαδή, κάτι ωραίο. Ναι, θα πει, α, πως είναι αυτή τη φορά η έτσι. Και εδώ βλέπεις. Να το πω λίγο πως το λέω στην Αθήνα. Για πες. Την πατσαβούρα να κράζει την καλονή. Δεν γίνεται. Αυτό το έχω παρατηρήσει εδώ. Αυτό μόνο το κουλάκι. Είσαι τέτοιος άνθρωπος. Έχω δει σκέψου. Ξεσπαθώνεις, ρε παιδί μου, εύκολα. Εννοείται. Μου έχει τύχει να είμαι εδώ σε ένα κλαμπ που έχετε πολύ μεγάλο, δεν θα κάνουμε διαφήμιση. Στο Island, λες, στο καλοκαιρινό. Α, κάνετε και διαφήμιση. Πάμε. Α, εντάξει, ωραία. Είμαι στο Island. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να κερδίσεις, να ξέρεις. Λοιπόν, είμαι μια μέρα στο Island και όπως γυρνάω έτσι και βλέπω το μάτι μου έτσι όπως είναι το ζευγαράκι εκεί απέναντι, με κοιτάει αυτός και γυρνάει και του χώνει χαστούκι. Πλάκα κάνει σοβαρά. Μέσα στη μούρη, μέσα στο μαγαζί, σοβαρότατα. Κοιτάω έτσι, δεν πιστεύω. Τσατίζεται το κύριο από εκεί πέσει το τρίμα στο Island, φεύγει. Η άλλη μετά με κοίταγε με ένα μίσος και όσο με κοίταγε τόσο τσέκανα εγώ την κούκλα. Και δώσε τη στήρα σε το μάλι. Και έπαιρνε πόζε και έκανε την άδεια. Εννοείται, την είχα κάνει να λιώσει. Είσαι ευτυχισμένη αυτή την περίοδο. Όχι. Θα έπρεπε. Μ' αρέθηκε να κάθομαι στο έτσι λέγει. Θα έπρεπε. Γιατί να μην πρέπει. Γιατί. Για ποιο λόγο να μην είσαι ευτυχισμένη. Τη ζωή σου την κάνει ανεξάρτητη είσαι. Δεν τα λεφτά σου τα βγάζει. Δεν είμαι ευτυχισμένη γιατί... Βροχή είναι αυτό. Όχι. Είμαστε στα ράτσα, γι' αυτό φοβήθηκα, λέω τώρα τελείωσε, πάει το γύρισμα. Και θα μας τεινάξει. Όχι, ευτυχώς, εντάξει. Δεν είσαι ευτυχισμένη. Mm-mm. Για ποιο λόγο. Γιατί δεν μπορώ να βρω αυτό που θα μου δώσει ευτυχία, δεν ξέρω τι είναι. Το να πάω βόλτα με το αυτοκίνητό μου, το να πάρω ρούχα δεν με κάνει ευτυχισμένη. Πλέον ή δεν σε έκανα από μικρή. Όχι, μικρή με έκανε, ήμουν τρελή. Καταγιώντα σε πιο μικρή ηλικία, τώρα είμαι 37. Χαίρεστηκα, δεν κρύβω την ηλικία μου. Όταν ήμουν πιο μικρή ηλικία, όλα μου φαινόταν πολύ ωραία. Η ζωή είναι τεράστια. Δεν αρρωσταίνει ποτέ κανένας, δεν πεθαίνει ποτέ κανένας. Εντάξει, δεν υπάρχουν κακοί άνθρωποι. Όπως όλα τα μικρά παιδιά σκέφτονται το ίδιο. Τώρα με στεναχωρεί όμως πιο πολύ όταν βλέπω ότι κάποιος πέθανε, ότι κάποιος αρρώστησε, ότι κάποιος θα πεθάνει. Όταν συναντάω κακούς ανθρώπους, αυτό μου χαλάει την ψυχολογία. Και αυτό δεν είναι λογικό όμως. Δηλαδή στους φυσιολογικούς ανθρώπους δεν συμβαίνει αυτό. Δεν όταν ξέρω βλέπω συμβαίνει, αλλά εμένα με ρίχνει πάρα πολύ. Ναι. Δηλαδή δεν μπορώ να δω κάποιον και να βαρέσει κάποια ή να κάνει κακό σε ένα ζώο. Αυτό μου δημιουργεί έτσι ένα. Σε ψυχοπλακώνει το πολύ, ρίσκο, κάπως ναι, έτσι. Ναι, ναι. Κάπως έτσι. Οπότε γι' αυτό δεν έχω την ευτυχία. Και δεν ξέρεις καν τι μπορεί να σε κάνει ευτυχισμένη, ας πούμε. Όχι. Δεν ξέρω τι είναι. Πραγματικά δεν ξέρω τι είναι αυτό που θα με κάνει ευτυχισμένη. Έχω προσπαθήσει να κάνω ένα ταξίδι, να ψωνίσω ρούχα, να. Ίσως επειδή νομίζω ότι η ζωή μου ήταν σαν άζησα τρεις ζωές. Έτσι μου είχε πει κάποτε. Τρεις. Έτσι μου είχε πει κάποτε η ψυχολόγος μου ότι η ζωή σου είναι πολύ έντονη και αυτή τη ζωή θα μπορούσε να την κάνουν μόνο τρεις άνθρωποι, όχι ένας. Και αυτό σε ψυχοπλακώνει, μου λέει λίγο. Σαν να έχεις κορεστεί, ας πούμε, με συναισθήματα, με έχω γεγονότα. Έχω κάνει πολλά, με έχω δει πολλά και. Μήπως ένας έρωτας σας ανανέωνε αυτή την περίοδο. Δεν μπορώ να ερωτευτώ. Και σε αυτό είσαι σίγουρη. Είχες ερωτευτεί όμως, μου είπες. Okay. Άρα ξέρεις πώς είναι, άρα μπορεί να ξανασυμβεί. Όχι, δεν ξανασυμβαίνει. Τελείωσε. Γιατί στη ζωή μας πιστεύω ότι μια φορά οι άνθρωποι ερωτευόμαστε, δεν μπορείς να ερωτευτείς πολλές φορές. Μάλιστα. Να νιώθεις συναισθήματα για έναν ολοκλήρωτο, να σε προδώσει ο ένας. Μετά λες, ναι, εντάξει, έφυγε όλο το παραμύθι αυτό που ζούσες, προδόθηκα. Οπότε τέλος. Και πιστεύω ότι δεν υπάρχει. Βασικά, εγώ ναι, δεν είμαι της άποψης ότι μου ανήκεις και τέλος. Ναι. Ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός, έχει δικαίωμα να κάνει στον εαυτό του ό,τι θέλει. Σίγουρα. Ό,τι θέλει και δεν πιστεύω ότι υπάρχει άντρας που θα πάει μόνο με μένα ή με την οποιαδήποτε κοπέλα. Πάντα κοιτάει δεξιά και πάντα στα κρυφά πηγαίνει. Ενώ οι γυναίκες δεν το κάνουν αυτό, μόνο οι άντρες το κάνουν. Οκ. Okay. Συνεχίζουμε. Μιλάω γενικά. Αλλά οι άντρες είναι πολύ πιο άπιστοι.
Η γυναίκα πηγαίνει με έναν άντρα και πηγαίνει με την ψυχή της. Ο άντρας πηγαίνει όμως πάλι. Άκου λίγο. Όταν η γυναίκα κάνει σεξ με έναν άντρα, δίνεται. Ο άντρας πηγαίνει με το κάτω κεφάλι. Καταλαβες. Είναι. Μπείτε, σκουπίστε, ναι, τελειώστε. Ναι, η γυναίκα δίνεται. Οπότε ο άντρας μπορεί παντού να πηγαίνει, να μπαίνει, να σκουπίζει, να τελειώνει. Κατάλαβες. Η γυναίκα είναι λίγο πιο δύσκολο. Έρχεται ένα αγόρι. Ναι. Πού το. 10-15 χρονών. Ναι. Και σου λέει, Τάνια, σε παρακολουθώ, σε έχω πρότυπο και θέλω να κάνω αλλαγή φύλου. Τι του λες. Μου έχει συμβεί. Το φαντάζομαι. Άπειρες φορές. Η συμβουλή που δίνεις. Ή την άποψή σου που του λες, ας πούμε. Εγώ βασικά δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη για αυτό που θέλει ο κάθε άνθρωπος, γιατί είμαστε ξεχωριστοί. Όπως, δεν όπως είμαστε σε μια. Μπράβο, ναι. Ναι. Δεν μπορώ να βοηθήσω κανέναν. Έχω πει ότι δεν θέλω να γίνω πρότυπο για κανέναν. Δεν μ' αρέσει. Εντάξει, αυτό δεν το επιλέγεις. Είναι. Ναι, αλλά συνήθως. Κάποιος ίσως που παρακολουθεί τη ζωή σου. Από τότε που ξεκίνησα και έβγαινα από 16 χρονών, εκεί 17, στις τηλεοράσεις. Έγινα πολύ πρότυπο σε κόριτσι σαν και εμένα, που κάποια στιγμή τσάκω και λέγανε και την ιστορία τη δική μου, γιατί δεν είχαν κάτι να πούνε δικό τους. Και γενικά, τους λέω πάνω απ' όλα να τελειώσω το σχολείο τους. Άν είσαι μικρή ηλικία. Πώς εσύ δεν το τελείωσες. Που εγώ τελείωσα μόνο το γυμνάσιο. Okay. Τους λέω να μην τσακωθούν με τους δικούς τους, να μην κάνουν πλαστικές, να μην παραμορφωθούν. Και γενικά, καταρχήν, πρώτα απ' όλα τους λέω να πάνε σχολείο, να δουν τι θα κάνουν πραγματικά στη ζωή τους για να μην αναγκαστούν να κάνουν κάτι άλλο. Και μετά ας κάνουν ό,τι θέλουν στη ζωή τους. Να πάρουν το απολυτήριο, πρόσεχε, να πάνε να σπουδάσουν, ναι, αλλά, και μετά ό,τι θέλουν. Δηλαδή. Μπράβο. Αλλά πρόσεχε, είμαι πολύ κατά στους καραγκιόζηδες. Όπως. Όπως έναν που βγαίνει η Φερπίνης και κυκλοφορεί με τα τάγκα, με τα μουσια, η Τζέσον Αντιγόνη, πώς τη λένε αυτή την τρελή. Ω, κατάλαβα. Ναι, που, το ουδέτερο. Αυτό το πράγμα το καρναβάλι. Σε αυτό είμαι κατά. Να τον βλέπω και να φοράει την κοιλότητα τη γυναικεία έτσι όπως είναι το καρναβάλι και να έχει σταυρούς από πέρα και να προσβάλλει τη θρησκεία μου. Πιστεύεις στο Θεό εσύ. Εννοείται. Πιστεύω στο Θεό, δεν πιστεύω στους παπάδες. Αυτό είναι άλλο. Οκ, okay, εντάξει. Πιστεύεις στην ανώτερη δύναμη που λέγεται Θεός. Μπράβο. Αυτό με ενοχλεί. Οπότε εκκλησία δεν πας. Πάω. Δεν πάω όμως ένα παπά να εξομολογηθώ. Έχεις εξομολογηθεί ποτέ κάπου αλλού. Όχι. Μόνο στην ψυχολόγο μου πάω. Τι να λέτε, πω στον παπά τι. Okay, ναι, έκανε λεπτό, αυτό και αυτό είναι. Και μετά ο παπάς να πηγαίνει σπίτι του και να με ονειρεύεται. Δεν γίνεται. Εντάξει, αυτό τώρα ήταν λίγο υπερβολικό. Όχι, δεν είναι καθόλου υπερβολικό. Πίστεψε με, όταν πήγαινε στην Αττική σχολή, τι παπάδες με παίρναν από πίσω και ήμουν μικρό παιδί. Αυτό το έχει ξαναπεί, όντως. Τι μοναχοί με παίρναν από πίσω, δεν μπορείς να φανταστείς και να τους βλέπεις δυο-δυο τις μαυροφορούσες, τις μακριμάλες. Με στον ύμνη, στα πάρκα. Τέλος πάντων, εντάξει. Όλα καλά, όλα καλά. Σύμφωνο συμβίωση. Δύο λέξεις. Δύο λόγια, μια άποψη. Αχ, πάλι δύσκολο μου βάζει. Λοιπόν, γιατί ξέρεις τι, γιατί αν πω κάτι, αν πω αυτό που νιώθω. Αυτό θέλουμε. Θα αυτό πέσουν που κάποιοι άλλοι να με πλακώσουν, να με φάνε. Να το πω ή να μην το πω. Μην το πεις, δεν είμαστε τέτοια εκπομπή. Ή πες το για να μας παίξουν και στην Αθήνα. Λοιπόν, δεν μ' αρέσει να βλέπω δύο άντρες να παντρεύονται και δύο γυναίκες. Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό το πράγμα. Εντάξει, δεν είναι παράλογο, δεν είναι σημώνει αυτό που το λέει βασικά. Και δεν μου αρέσει επίσης δύο άντρες ή δύο γυναίκες να μεγαλώνουν ένα παιδί. Αυτό θα σε ρωτούσα μετά για την υιοθεσία παιδιού. Όχι, δεν μ' αρέσει, γιατί πιστεύω ότι δύο άντρες ή δύο γυναίκες, ένα παιδί όταν μεγαλώνει, θέλει ένα πρότυπο. Ανάλογα αν είναι κορίτσι ή αγόρι, θέλει. Η μάνα. Η πατέρα, αν είναι αγόρι, θέλει, ναι, ένα πατέρα να μεγαλώσει, έτσι. Δεν μπορεί όμως να έχει δύο μπαμπάδες. Τα πρότυπα τέλος πάντων. Ναι, δεν μπορεί να έχει δύο μπαμπάδες ή δεν μπορεί να έχει δύο μαμάδες. Εγώ πιστεύω ότι ένα παιδί τέτοιο δεν θα μεγαλώσει σωστά. Τώρα οι περισσότεροι λένε ότι είμαι κατά. Δεν μ' αρέσει. Μάλιστα. Μάλιστα. Πριν ένα χρόνο που έκανε. Που έβγαλες μάλλον μια φωτογραφία με τον Καρανίκα. Ναι. Φίλος σου ο Καρανίκας. Φίλες μου. Ο Νίκος Καρανίκας. Σου έγινε και πρόταση να κατέβεις μήπως στην πολιτική σκηνή, βουλευτής, τομεάρχης. Να κάνω τι. Να κατέβεις. Εδώ την κούκλα. Κατέβει. Να κάνω την έχουν κούκλα. Έχουν κατέβει πάντες. Και τι με νοιάζει εμένα. Ποιας παρουσιάστρια θα ήθελες να υποδηθείς στην εκπομπή της. Κοινώς να της πάρεις στην εκπομπή. Φέις Κορδά, Ελένη Μενεγάκη ή Κατερίνα Καινούργιου. Τις ξέρω, μην τρελαίνεσαι και τις τρέχεις.
Αυτό έλειπε. Την Ελένη την είπαμε και πιο νωρίς. Νομίζω της Κορδάς. Της Κορδάς στην εκπομπή, ε. Ναι. Στον Αντένα δεν είναι. Άμα δεν ήταν λες στον Αντένα θα έπαιρνε στις άλλες εκπομπές. Όχι, θέλω Αντένα, νούμερο ένα. Πήγαινε και ο Βουγιουκλάκης στον Αντένα. Της άλλες έλεγε μόνο Αντένα, μόνο Αντένα. Με τον Τάκη Ζαχαρά τι θα έκανες ποτέ ντουέτο ή έχετε κάνει? Ποιος είναι αυτός? Ο Ζαχαράτος ποιος είναι? Ζαχαροπλαστής. Γιατί δεν έχεις κάνει δικιά σου εκπομπή ακόμα? Να το πω ή να μην το πω? Θα το πεις, γιατί σε ρωτάμε, για να τα πεις. Να πω και όνομα? Ναι. Λοιπόν, είχε ξεκινήσει να γίνει μια εκπομπή που λεγόταν Δόλωμα η εκπομπή. Είχαμε βρει σπόνσορες. Το όνομα το είχες βρει εσύ από την Ελένη? Εννοείται πως το είχα βρει εγώ το Δόλωμα. Είχα πάρει την πρώτη συνέντευξη από την Ελένη Φιλίνη. Α, είχαν ξεκινήσει τα γυρίσματα λοιπόν. Όλα, είχε τελειώσει η εκπομπή. Είχατε βρει τους σπόνσορες, είπες. Όλα. Είχαν τελειώσει τα γυρίσματα, δηλαδή είχε κλείσει. Είχαμε γυρίσει δύο εκπομπές. Ωραία. Μονταρισμένες. Κάναμε και διαφήμιση. Δεν τα ξέρω, αυτά τα έκανε και ο άλλος. Αυτά. Και μπήκε κάποιος εμπόδιο. Δεν λέμε. Ναι, αυτό ήθελα να σου πω, δεν το λέμε άστονα. Έχει χτυκιάσει ο Κακομοίρης από αυτές τις κακίες που κάνει. Έχει γίνει πρόσφατα τώρα αυτό? Έχει γίνει πριν 2 χρόνια. Και μπήκε εμπόδιο. Μπήκε εμπόδιο γιατί μόλις είχε γίνει διευθυντής στο κανάλι. Εκμεταλλεύτηκε καταστάσεις, εκβίαζε και έγινε διευθυντής στο κανάλι αυτό. Με αυτόν τον τρόπο έγινε διευθυντής, εννοείς? Ναι. Ωραία. Και έγινε και εμπόδιο στο να βγει. Δεν υπάρχει τέτοια εκπομπή. Ενώ είχαν πληρωθεί από το κανάλι, τέλος πάντων. Είχαν πληρώσει το κανάλι και όλα και όλα. Πήραν τα χρήματα πίσω και μετά λέω δεν ξανασχολούμαι. Καταρχήν δεν μου αρέσει να είμαι και παρουσιάστρια. Αρναούτο Γλουγοστόπουλο, Λιάγκα Ουγγαρέζο ή Σαπουντζάκη. Καλύτερο παρουσιαστή Lady Night. Ο Σαμπουτζάκη ποιο είναι? Εσύ. Τώρα θα σου πω την αλήθεια και δεν με ενδιαφέρει και αν τσαντιστεί. Ο Αρναούτογλου. Πριν δεν είπε ότι δεν σ' αρέσει το Αρναούτογλου στην αρχή η εκπομπή? Δεν μ' αρέσει. Α, οι κάμερες δεν σ' αρέσαν στο Αρναούτογλου. Να σου πω κάτι, θες να ακούσει και καλά λόγια μέσα στο σπίτι σου. Ξέρεις τι μου είχε πει μια φορά η Στεφανίδη που ήμουν στο πλατό? Τότε που έχει πάει μπουμπουκάκι εννοείς, έτσι? Έχω πάει πολλές φορές Στεφανίδη, δεν ξέρω πια από όλες. Ας το μπουμπουκάκι και εσύ αμέσως να με κουλέψει ότι υπάρχει ένα και ότι. Για πες. Λοιπόν, κάτσε να φτιαχτώ κιόλας. Πες και τελειώνουμε σιγά σιγά. Κλείνουμε αυτή την ωραία κουβέντα που έχουμε. Την κλείνουμε κιόλας. Τώρα την αρχίσαμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, έχουμε πάει μια. Τι ώρα είναι? Πάμε, προχωράμε. Θα πρέπει να κόψει κάποια πράγματα. Γιατί θα κοπούν πάρα πολλά. Πρέπει να πούμε το zoom αυτή τη συνέντευξη. Μπράβο. Έχουμε πάει που λες μια φορά στην εκπομπή τη Στεφανίδη και μου λέει, πώς κάνεις εσύ τώρα? Καλά μου λέει, βλέπαμε άλλα κανάλια τι παίζαν ταυτόχρονα. Καλά μου λέει, δεν ντρέπεται αυτή, μου λέει, είναι στην εκπομπή της, μου λέει και κάνει διαφήμιση στον εαυτό της, λέει, μέσα στην εκπομπή της. Για την Ελένη τα έλεγε. Δεν ξέρω για ποιον τα έλεγε, το ίδιο κάνεις και εσύ. Γιατί πήγε στον Αρναούτογλου τώρα που λέμε για Αρναούτογλου και με έθιξες και εμένα και είπες τόσο κακά λόγια για τη θεία μου? Μη μου πεις ότι Σαμπουτζάκη είναι θεία σου. Μη μου πεις ότι Σαμπουτζάκη είναι θεία σου. Πέφτει το πλατό, είναι Σαμπουτζάκη. Είναι απλή συνωνυμία, ευτυχώς. Δεν το ήθελα στην οικογένειά μου αυτά τα λόγια να ακουστούνε. Η συλλογή με τις κούκλες πώς πάει? Πες μου για τη Σαμπουτζάκη λίγο που το άνοιξε. Δεν θέλω, θέλω να πεις λίγο νεράκι να χαλαρώσεις. Πες μου για τη Σαμπουτζάκη. Όταν εγώ έλεγα κακά λόγια και έλεγα ότι είναι κακιά γυναίκα, δεν με πιστεύανε. Και τελικά τι έγινε? Και τελικά τι έκανε, καήκε τόσος κόσμος εκεί πέρα και έβγαινε αυτή και έλεγε, έχασα λέει τα ρούχα μου. Εντάξει, και μωρέ, τις τώρα τουαλέτες αυτό, μου. Τώρα, τι εντάξει. Είπε... Εδώ κλαίγανε άνθρωποι που χαθήκανε και φτιάχνει τα φόρμα που χρωμάνε ναφταλίνη. Εκείνη την περίοδο ο καθένας έβγαινε και έλεγε το μακρύ και το κοντό του. Άστο, πόσες κούκλες είχες? Έχω 340 μπιμπιμπόσες. Πλάκα κάνεις. Σε κουτιά. Κλειστά εννοείς? Κλειστά κουτιά, ε? Από τότε. Η τελευταία κούκλα που βγήκε το 93. Άρα έχεις μια πολύ καλή περιουσία σπίτι σου. Έχω όλη την καρδαρόμπα της Μπιμπιμπό. Όλες τις Μπιμπιμπό. Ακόμα μαζεύω, να ξέρεις. Ωραία. Δηλαδή, όταν έρθει κάποιος και πει έχω μια Μπιμπιμπό, την πουλάω, τη θες, την αγοράζω. Φερθήν εννοείται. Την αγοράζω, ναι. Έχω 16 τώρα πια κούκλες Αλίκη Βουγιουκλάκη. Πόσες είχαν βγει σύνολο? Δεν ξέρω. Δεν είχα γεννηθεί τότε για να ξέρω. Καλά, ναι, προφανώς, αλλά. Μπορεί να βγήκαν πάρα πολλές. Έχω 16 κούκλες Αλίκη Βουγιουκλάκη. Έχω 3 ρούχα που τα έχει σε κάτι φωτογραφίες η Αλίκη που έχει πίσω τις κούκλες. Ωραία. Έχω ένα ρούχο Αλίκης Βουγιουκλάκης κούκλας που είναι σε καρτέλα καινούριο του Ντεσέν. Κατέρινα καινούριο, ναι. Ναι, έχω.
Έχω παταπούφι, κάποιος πρέπει να θυμάται. Παταπούφες, φασουλέτους, αγκαλίτσες. Αγκαλίτσες θυμόμαστε όλοι. Έλα. Πώς τα λένε τα άλλα, ευχούλιδες. Όχι, ευχούλιδες. Σονσόν. Τζον-τζον. Ο Τζον-τζον είναι ο άντρας της Μπιμπιμπό. Σονσόν. Συγγνώμη που δεν μάζευα κούκλες. Θα γράψεις βιβλίο για τη ζωή σου. Έχω γράψει, το έχω παρατήσει στη μέση. Το βιβλίο λέγεται. Το γράφεις μόνος ή το αφηγήσεις σε κάποιον και το γράφει. Το γράφω μόνο μου. Τι να αφηγηθώ σε κάποιον. Α, γι' αυτό βαρέθηκες, κουράστηκες. Ναι. Γιατί δεν το έχω γραφεί να το στείλει σε κάποιον να το γράψει. Γιατί. Σου δώσα ιδέα τώρα, το σκέφτεσαι. Όχι, όχι. Α. Γιατί θέλω να το γράψω εγώ και θέλω να το γράψω με τον τρόπο που θέλω εγώ και όπως τα λέω εγώ. Ναι. Και όχι απλά να το πω κάπου για να το καταγράψει. Ναι, ωραία. Το βιβλίο μου λέγεται Δύο Ζωές, Ένα Σώμα. Ωραία. Και δεν έχει το επίθετο Κέλλη, έχει τη μάνα μου, το Πατρικό, που είναι κριτικό. Δεν το λέμε. Δεν χρειάζεται. Βλοντάκι. Βλοντάκι. Mm. Έχει καμιά σχέση με το. Κατερίνα Βλοντάκι λέει τη μάνα μου. Και για να κλείσουμε έτσι ευχάριστα, ναι, πάμε να κλείσουμε με ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Ποια είναι, του Παντελίδη? Ναι. Ποιο θέλω εγώ. Ναι, 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 ναι. Θα το βάλεις. Θα το πούμε εμείς. Εσύ θα το πεις. Εγώ θα το πω, εσύ θα κάνεις μουσικοχορευτικό δίπλα. Εγώ θα σου κάνω τον τέφι, λοιπόν. Να σηκωθούμε, λοιπόν. Να σηκωθούμε κιόλας. Να το κάνουμε. Άσε καλύτερα καθιστή. Όχι, δεν σηκώνομαι, δεν έχω πρόβλημα. Έλα. Πάμε να κλείσουμε έτσι, λοιπόν. Θα πεις το είχα κάποτε μια αγάπη. Έλα. Έλα, πες το. Και κλείνουμε με αυτό το λόγο. Η κάμερα είναι αυτή, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους που μας παρακολουθήσατε. Περάσαμε καταπληκτικά. Περάσαμε υπέροχα. Άλλη μια ψηλή κουβέντα έφτασε στο τέλος της. Και για ένα πολύ ωραίο κλείσιμο θα πούμε ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι που όλοι αγαπήσατε μέσα από τη συχνότητα της Cree TV και πιο συγκεκριμένα τη συχνότητα της ψηλής κουβέντας. Πάμε. Έλα, πες το. Είχα κάποτε μια αγάπη. Περίμενε. Που συζήλευα. Έλα, δεν τα ξέρεις τα λόγια, δεν τα έχεις μάθει. Τώρα πες. Δεν θυμάμαι άλλο. Και πώς θες να τραγουδήσεις και δεν γίνεται και το ίσο και στην εκπομπή σου, δεν τρέπεσαι λιγάκι? Πάμε να πούμε το άλλο μαζί. Ποιο? Το έχεις γραμμένο? Να κλείσουμε έτσι ευχάριστα. Τι λέει εδώ? Ελληνικά. Α, το Day Bregaidara Kondé θέλω. Κάμερα 2. Day Bregaidara Kondé. Βρέει με τα γαϊδούρια τα άλλα. Γαϊδάρα και του Day. Με μπερδεύεις που το ξέρεις. Τι Bregaidara Kondé. Τι θέλεις. Την τρεχάλα. Τρέχουν μόνο οι κουτί. Αχ, δεν μου το έπαιζε να έχω έρθει σε ένα λίγο μπουγιουκλάκι. Χειροκρότημα, παρακαλώ. Στον τραγουδιστή σας. Δεν έχουμε μόνοι τώρα όμως. Φεύγουμε. Κάτσε. Κάτσε να κλείσω, κάτσε να κλείσω. Συνεχίζουμε ακόμα. Κάτσε να κλείσω, τελευταίο, τελευταίο. Άντε. Και μην ξεχνάτε. Τι χαρά. Τα βάνη μας είναι μόνο ουρανός. Ροζ, φούξια ή παστέλ? Φούξια. Μαγιό κόκκινο μπικίνι ή μαύρο λόσωμο? Μπικίνι. Στα νύχια των χεριών προτιμάς τετράγωνο σχήμα ή μυτερό? Μυτερό. Έχεις φορέσει ποτέ γκέτες πάνω από κολάν για να πας βόλτα? Όχι. Για να πας στο περίπτερο επιλέγεις μια φόρμα ή ένα τζιν και τίσερτ? Φόρμες. Φόρμα. Τι θα φορούσες πάνω από μια γαλάζια στενή μίνι φούστα το καλοκαίρι? Ένα λευκό φανελάκι. Σε μία επίσημη βραδινή έξοδο θα επέλεγες ένα αέρινο μακρύ λουλουδάτο φόρεμα ή ένα στενό μακρύ και ντυμένο με παγιέτες? Ένα φαρδί λουλουδάτο φόρεμα. Θα μας περιγράψεις το αγαπημένο σου καθημερινό πανοφόρι? Ένα ροζ μπουφανάκι γελεκάκι, έτσι λίγο φουντοτούλι. Τι χρώμα δεν θα έβαφες ποτέ τα μαλλιά σου? Μου πάνε όλα τα χρώματα. Το μόνο που δεν θα έκανα χάλκινο. Τι φορούσες τον τελευταίο γάμο που πήγες? Δεν πήγα.